Μία φράση ταιριάζει. Είσαστε όλοι σας κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεπίδεκτη μαθήσεως. Όχι γιατί δεν τα παίρνετε τα γράμματα, αλλά γιατί υποστηρίζετε να βαθύνετε το αντιδραστικό σύστημα. Γι' αυτό ακριβώς και είστε ανεπίδεκτη μαθήσεως. Τη στιγμή που υπάρχει μια βαθύτατη καπιταλιστική κρίση, με αφορμή τον κορονοϊό, σε παγκόσμιο επίπεδο, που στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσα σε 9 μόλις εβδομάδες 38 εκατομμύρια νέοι άνεργοι δημιουργήθηκαν. Τη στιγμή που όλες οι εκτιμήσεις λένε ότι στην Ελλάδα η κρίση θα είναι ακόμη πιο βαθιά και με μεγαλύτερη διάρκεια. Όλοι το λένε αυτό. Γιατί? Γιατί αφενός μεν το μοντέλο στο οποίο το υπηρετήσατε και ο ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενη κυβέρνηση και εσείς, δηλαδή το μοντέλο της εξωστρέφειας της οικονομίας, είναι πολύ πιο ευάλωτο στην εκδήλωση μιας συγχρονισμένης διεθνούς καπιταλιστικής κρίσης. Και δεύτερον, θα είναι πολύ πιο ισχυρές οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο τουρισμός. Όχι γενικά ως οικονομική δραστηριότητα. Αυτό που λέτε η ατμομηχανή της οικονομίας, η βαριά βιομηχανία. Μόνο που αυτή η ατμομηχανή της οικονομίας πολύ εύκολα τροχιάστηκε πριν από 6 μήνες με τη χρεοκοπή ενός tour operators της Thomas Cook και έσβησε η μηχανή της ξαφνικά με την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης λόγω της πανδημίας. Μάλλον με αφορμή την πανδημία. Και γιατί υπάρχει αυτό? Γιατί στην Ελλάδα, στην ελληνική οικονομία υπάρχει μια τεράστια ανισομετρία. Πολύ μεγαλύτερη. Τι λέει ανάγλυφα? Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας στη διάμεση έκθεση. Οι εισπράξεις, λέει, από τον τουρισμό αποτελούν το 8,7% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,5. Άρα δηλαδή έχουμε ένα ανιδροκέφαλο τουρισμό σε βάρος άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων. Αυτό είναι λοιπόν συγκεντρώση της γης σε λιγότερα χέρια, αλλαγή χρήσης γης, καταστροφή παραγωγικών δραστηριοτήτων για να αναπτυχθεί τουριστική δραστηριότητα, σπατάλη πόρων και υποδομών. Πολύ μεγάλη σπατάλη πόρων και υποδομών, κορεσμός περιοχών στα όρια της υφαίρουσα δυνατότητα, με αποτέλεσμα να σκάσει φούσκα του τουρισμού. Σε αυτή την πολιτική εξακολουθείτε να επιμένετε, όχι γιατί δεν το καταλαβαίνετε, αλλά γιατί ακριβώς αυτή είναι η αντικειμενική προτεραιότητα που θέτει τα επιχειρηματικά συμφέροντα, που θέτει το μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί ακριβώς στον κλάδο του τουρισμού μπορεί να γίνει γρήγορη αναπαραγωγή του κεφαλαίου, διευρυμένη αναπαραγωγή, και να έχει ψηλά ποσοστά κέρδους. Και με το σημερινό τουρισμό, αλλά και με τα μέτρα τα οποία, το σημερινό νομοσχέδιο, αλλά και με τα μέτρα τα οποία προτείνει η κυβέρνηση, σε αυτή τη ρότα κινείστε. Αλήθεια, κύριοι Υπουργοί, και λυπή, είναι όλοι στην ίδια βάρκα στον τομέα του τουρισμού? Είστε σίγουροι γι' αυτό? Και οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι αυταπασχολούμενοι και οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι βρίσκονται όλοι στην ίδια βάρκα? Είστε σίγουροι? Τι δείχνει η πορεία? Από το 2009 μέχρι το 2019, τα χρόνια δηλαδή των μνημονίων, ο τουρισμός είχε πολύ μικρή επίπτωση στην κρίση, από την κρίση. Είχε ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά. Τι είχαμε λοιπόν το 2009? Είχαμε 15 εκατομμύρια αλλοδαπούς τουρίστες και το 2019 33 εκατομμύρια. Υπερδιπλασιασμός μέσα σε μια δεκαετία. Η εισπράξη από 10,5 δις φτάσανε στα 16 δις. Τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα ξενοδοχεία μάλλον αυξήθηκαν, και ιδιαίτερα τι αυξήθηκαν? Τα πεντάστερα ξενοδοχεία από 287 στα 610, τα υψηλού τουρισμού, και μειώθηκαν αντίστοιχα τα μικρά ξενοδοχεία ενός και δύο αστέρων. Είχαμε και κέρδη, και από την άλλη μεριά ταυτόχρονα τι είχαμε? Ποιος ήταν η βασική χαμένη? Ήταν οι εργαζόμενοι. Όπου υπήρχαν την εποχή της ανάπτυξης 16 διαφορετικές μορφές ελαστικής απασχόλησης. Η ευελιξία στην αγορά εργασίας. Είχαμε τον ηλικιακό ρατσισμό στον χώρο των ξενοδοχείων. Είχαμε την τεράστια εποχικότητα. Είχαμε την εντατικοποίηση της εργασίας, τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Είχαμε τη μαθητεία, το έσχος της μαθητείας.
Και είχαμε βεβαίως και τα διάφορα δουλεμπορικά γραφεία νοικιαζόμενων εργαζόμενων. Αυτά τα έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Και είχαμε αυτό το οποίο λέει τα ίδια τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, που δεν αμφισβητούνται. Το μέσο μειχτό μεροκάματος στα ξενοδοχεία και στην εστίαση που απασχολούν πάνω από 10 εργαζόμενους επιχειρήσεις, τον Ιούνιο του 2011 ήταν 50,84 ευρώ και τον Ιούνιο του 2018 έπεσε στα 39,5. Σε εποχή ανάπτυξη για τον τουρισμό. Τα κέρδη αυξάνονται, οι εργαζόμενοι αμείβονται όλο και λιγότερο. Όλο και μικρότερο κομμάτι της πίτας. Οι δε αυταπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις συνθλίφθηκαν. Από τι? Από τη δράση των μονοπωλιακών ομήρων, το all inclusive, συνθλίφθηκαν από την κυβερνητική πολιτική, ασφαλιστικό, φορολογικό, τα τέλη τα οποία καλούνται να πληρώσουν και πήραν όλο και μικρότερο κομμάτι της πίτας. Άρα δηλαδή το μεγάλωμα της πίτας το καρπόθηκαν μόνο οι μεγαλοεπιχειρηματικοί όμιλοι στον τομέα του τουρισμού. Και από την άλλη τη μεριά τι άλλα είχαμε? Πολλά και θαυμαστά πράγματα είχαμε. Έτσι για να είμαστε καθαροί. Το περιβάλλον ήταν αποταγμένο. Οι ορεινοί όγκοι, οι ακτές, ο αιγυαλός και αποτέλεσε παράγοντα κερδοφορίας. Τα έσχασε. Είναι δημιουργήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δημιουργήματα του ΣΥΡΙΖΑ για τις στρατηγικές επενδύσεις, όπου τα εργαλεία τα επιστημονικά της χωροταξίας υποτάσσονται στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού. Και από αυτή την άποψη προσαρμόζεται τον τουρισμό, το περιβάλλον στις ανάγκες και στα κριτήρια εξυπηρέτησης των επιχειρηματικών ομήλων, αποτελεί παράγοντα κερδοφορίας, εμπορευματοποιεί τις ανάγκες και άρα δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα αποκλεισμού σε ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Τρίτο στοιχείο, τα τεράστια επενδυτικά πακέτα τα οποία τσέπωσαν οι μεγαλοξενοδόχοι και οι μεγαλοεπιχειρηματικοί όμιλοι από τους αναπτυξιακούς νόμους, από τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και ταυτόχρονα, τι λέει στην έκθεσή του για το 2019 ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, λέει τα εξής. Συνεχίζει να προβληματίζει το γεγονός ότι ο κλάδος του τουρισμού παρουσιάζει πολύ υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων παρά τον εξιστροφή του χαρακτήρα, την ανωδική πορεία του κλάδου και τη διευρυμένη συμβολή του στο ΑΕΠ. Δηλαδή τα πήραν οι ξενοδόχοι, οι μεγαλοξενοδόχοι, δανεικά και αγύριστα. Που δεν ανταποκρίνεται με την εικόνα των οικονομικών μεγεθών. Και βεβαίως τα διάφορα εκφυλιστικά φαινόμενα που δεν θέλω να χάσω χρόνο αναφέροντα, κατά καιρούς έχουν εκδηλώνει με τραγικό τρόπο, ακόμη και με θανάτους. Μιλάω για τα διάφορα του γέλιου, για παράδειγμα, τα αέρια γέλιου ή τις διάφορες άλλες εκφυλιστικές καταστάσεις που δημιουργούνται. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά που έχει οδηγήσει το συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο εσείς υπερασπίζεστε με νύχια και με δόντια. Και την ίδια στιγμή τι είχαμε? Ο τουρισμός, η αναψυχή, οι διακοπές αποτέλεσαν όνειρο θελινής νυχτός για τους εργαζόμενους και τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών οικοκυριών δεν μπορεί να πάει για διακοπές. Πάει σε συγγενικά πρόσωπα, σε φιλικά πρόσωπα, όποτε μπορεί να πάει. Άρα δηλαδή ενώ υπάρχουν τόσες μεγάλες μονάδες για τις οποίες μιλάτε με ωραία λόγια, την ίδια στιγμή δεν μπορεί να τις πλησιάσει κανείς αυτές τις μονάδες και να μπει μέσα για να μπορέσει να απολαύσει τον ελεύθερο χρόνο, αν έχει ελεύθερο χρόνο, είναι ελάχιστη. Από αυτή την άποψη λοιπόν το θαύμα του τουρισμού που υπερασπίζεστε βασίστηκε ακριβώς αυτό. Στις αιματηρές θυσίες του λαού και των εργαζόμενων στον κλάδο. Και από αυτή την άποψη ο τουρισμός μπορεί να μην έχει χρώμα, κύριε Υφυπουργέ. Είτε οι διαχειριστές είναι οι φιλελεύθεροι, είτε είναι κόμματα με αριστερό προσωπείο, έχει όμως εντονότατα ταξικά χαρακτηριστικά. Γιατί τα αποτελέσματά του είναι πολύ συγκεκριμένα. Και αυτό δεν είναι ζήτημα έλλειψη σχεδιασμού ή ζήτημα στρέβλωσης, αυτή η εικόνα η οποία παρουσιάζεται. Άλλωστε, αυτή την εικόνα την υπερασπίζεστε
Και μάλιστα σχεδιάζει τα μέτρα για να αντιμετωπίσετε τις επιπτώσεις της κρίσης, αλλά και για την επόμενη μέρα. Είναι τυχαίο, για παράδειγμα, στον απολογισμό που παρουσίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης το Φλεβάρι του 2020, τον εξαμηνιαίο προϋπολογισμό, περιλαμβάνονται μέσα στα σχέδια αυτά 8 μεγάλες επενδύσεις, σελίδα 8, 9 και 10, μη βάζοντας και το ελληνικό, που το ύψος των οποίων είναι 2 δισεκατομμύρια 150 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ μεγάλα επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα αλλάξουν βεβαίως τις χρήσεις γης, γιατί μιλάμε ότι εκτείνονται σε εκτάσεις τεράστιες, που θα έχουν ζήτημα έτσι και για τους ελεύθερους χώρους και την ελεύθερη πρόσβαση, αλλά και ταυτόχρονα άλλους παραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες καταστρέφεται. Και από αυτή την άποψη, το άλλο τουριστικό πακέτο που θέλετε να δημιουργήσετε, ακόμη και αν διαφοροποιήσετε μέσα από τις διάφορες μορφές του τουρισμού, η διαφοροποίηση του τουριστικού πακέτου δεν θωρακίζει τον τουρισμό από το ευμετάβητο του χαρακτήρα του. Αντίθετα, η όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή του τουρισμού στο ΑΕΠ θα δημιουργεί μεγαλύτερη ανισομετρία, μεγαλύτερη ανασφάλεια και θα είναι ακόμη πιο ευάλωτο στα διάφορα κρισιακά φαινόμενα. Το ευχολόγιο λοιπόν της επιστροφής στην κανονικότητα με προοπτική και κοινωνικό χαρακτήρα που είπε ο κύριος Υφυπουργός είναι ευχολόγιο και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Άλλωστε, αυτό το οποίο χτίζεται για την επόμενη μέρα είναι πολύ καθαρό. Νέα προνόμια. Σκανδαλώδη προνόμια για τους επιχειρηματικούς ομίλους στον κλάδο του τουρισμού. Αναφέρθηκε αναλυτικά ο εισηγητής μας για τον καταδυτικό τουρισμό και το νομοσχέδιο το οποίο φέρνεται. Την παραχώρηση της επιχειρηματική δραστηριότητα ακόμη και των ενιάλιων αρχαιοτήτων στο όνομα της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ. Το ζήτημα της αρχαιοκαπηλείας, από πού θα προστατευτεί? Από την επαγγελματική, όπως είπε ο Υπουργός στην ομιλία του στην Επιτροπή της Βουλής, από τον επαγγελματικό χαρακτήρα των επαγγελματιών διτών θα προστατευτεί η ενιάλια αρχαιολογική χώρη? Από αυτό θα προστατευτούν, όταν τα συμφέροντα είναι τεράστια? Άρα λοιπόν διαμορφώνεται το πεδίο ακόμη και τέτοιου είδους φαινόμενα να αναπτυχθούν. Και βάσει παρεμβάσει στο περιβάλλον, η διευκόλυνση της δημιουργίας των ΠΟΤΑ, των περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, όπως είναι και τα 8 σχέδια τα οποία υπάρχουν ενταγμένα μέσα στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης που ανέφερα πριν, στηρίζεται με χρηματοδότηση, με ρευστότητα, με εγγυήσεις τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως είναι μεγαλύτερο, θέλει περισσότερα για τους επιχειρηματικούς ομίλους να δώσει η κυβέρνηση. Αλλά ποιος θα τα πληρώσει αυτά, αλήθεια, τα πακέτα της χρηματοδοτικής στήριξης του επιχειρηματικού ομίλου? Τα λαϊκά στρώματα μέσω της φορολογίας τους θα τα πληρώσουν. Επιδοτείται την εργασία για να έχει φτηνό εργατικό δυναμικό και βεβαίως ως τσόντα στήριξη επιχειρηματικής δράσης χρησιμοποιείται τον κοινωνικό τουρισμό. Θυμηθήκατε τώρα στην κρίση τον εσωτερικό τουρισμό, όταν έχει μετατραπεί σε πολυτέλεια οι διακοπές και αναψυχή για τη λαϊκή οικογένεια. Ενώ αντίθετα για τους εργαζόμενους, η ανασφάλεια, η επίθεση στα δικαιώματά τους και στις συμβάσεις εργασίας, η ανεργία, η μη κάλυψη των εποχικών εργαζόμενων από τα μέτρα τα οποία πήρατε που δεν έχουν υπογράψει συμβάσεις, αναφέρθηκε αναλυτικά ο Χρήστος Κατσότης σε αυτό το ζήτημα. Έτσι λοιπόν, με τα μέτρα της κυβέρνησης, όχι μόνο διευκολύνεται, αλλά δίνεται και περισσότερα κίνδυνα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Έτσι λοιπόν οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι και οι επαγγελματίες που πλήρωσαν πολύ ακριβά την ανάπτυξη στον χώρο του τουρισμού, σήμερα τους καλείται να πληρώσουν και για τη διαχείριση της κρίσης, για να ξαναγυρίσουν πάλι στην ανάπτυξη, όπου θα συνοδεύεται από τα ίδια χαρακτηριστικά της ανασφάλειας, της εργασίας, τη συγκέντρωση του παραγόμενου πλούτου στον τομέα του τουρισμού σε όλο και λιγότερα χέρια στους μεγάλους δυτικούς ομίλους.
Αν κάτι αποκαλύπτει τον αντιδραστικό χαρακτήρα του συστήματος που υπερασπίζεται, είναι ο τουρισμός. Ή άμα θέλετε και άλλη μία πτυχή της αντιδραστικότητας, είναι η τροπολογία την οποία φέρεται για τα ναυπηγεία, του Σκαραμαγκά, όπου οι εργοδότες, παρότι δεν είναι, εκπληρώνουν τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν, χρησιμοποιούν τους εργαζόμενους ως όμηρους για να συνεχίζεται κρατική χρηματοδότηση για έργα τα οποία δεν επιτελούν. Και είναι απαράδεκτο αυτό. Γι' αυτό ΚΚΕ θα ψηφίσουμε παρόν στη συγκεκριμένη τροπολογία μόνο και μόνο γιατί αφορούν χρήματα τα οποία πρέπει να πάρουν οι εργαζόμενοι ενώ θα σας καταγγέλαμε για άμεση στήριξη των εργοδοτών της εργοδοσίας παρότι δεν τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Από αυτήν την άποψη μου το λέμε καθαρά. Κύριε συνάδελφε. Ολοκληρώνω με αυτό κύριε πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ. Και ολοκληρώνω με αυτό και σας ευχαριστώ πολύ. Από αυτήν την άποψη μου το λέμε καθαρά. Δεν πρέπει να δεχτούν οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι και οι επαγγελματίες στον χώρο του τουρισμού να πληρώσουν για την κρίση. Πρέπει να περάσουν στην αντεπίθεση. Πρέπει να σημαδέψουν και να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήματα και τους αγώνες των εργαζόμενων, των αυταπασχολούμενων των επαγγελματιών στον χώρο της εστίασης, γιατί πρέπει να πληρώσει το κράτος και η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη και όχι αυτή. Και πρέπει να στραφούν απέναντι και στην κυβερνητική πολιτική, αλλά απέναντι και σε αυτό το σύστημα που τους δημιουργεί όλο και μεγαλύτερα προβλήματα, όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ευχαριστώ πολύ.